Γεια σας, ονομάζομαι Βέρα Μπογιάρη, έχω σπουδάσει σχέδιο μόδας και το 2018 αποφάσισα να ιδρύσω την εταιρεία Wasteless Design που παράγει επαναχρησιμοποιήσιμες σπασμάτινες σερβιέτες. Άμα θα το κάνουμε με ξύλο θα λάμπει το ξύλο. Ένα άτομο με περίοδο σε όλη τη ζωή θα χρησιμοποιήσει 12.000 τεμάχια προϊόντα περίοδου μιας χρήσης, τα οποία αντιστοιχούν σε 150 κιλά απορριμμάτων και συνεισφέρουν 5,3 κιλά διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ανά έτος. Γιατί μου αρέσει αυτό, αλλά θέλω να γίνει ξύλο, να μην μολύνουμε το περιβάλλον. Θα ήθελα να ζητήσω επένδυση 70.000 ευρώ σε αντάλλαγμα προσφέρω το 15% της επιχείρησης. Μόλις ακούμε περιβάλλον και ύφασμα. Και ύφασμα, το μυαλό όλων μας πάει στον κύριο εκεί στην άκρη, τον κύριο Φμορφίδη, αν τον ξέρετε. Φυσικά. Άμα μπούμε και οι τρεις, μπαίνω και θα κάνουμε κουμάντο. Θα είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Για σένα το λέω και μετά εγώ από 2 χρόνια θα φύγω για να στα χαρίσω, για να σε προστατεύσω. Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που γιάρα. Το ποσοστό που έδωσε η κοπέλα, πόσο θες, δεν ξέρω πόσο ήταν. Είχα 15%. Τι θες. Θα της δώσουμε τα χρήματα που θέλει, δηλαδή θα είμαστε μαζί μέσα από πάνω για να το φροντίσουμε να πάει μπροστά και θα πάρουμε αντί για 15, 45. Τι είναι ρε μαλάκα. Τέτοιο πετσόκομα δεν έχει κάνει κανένας δράκο. Μην το πάρεις. 45 είναι πάρα πολύ. No way, no way, no. Δείχνει ο Πολ τον πραγματικό του εαυτό. Το λέω υποθετικά, μπορεί να είναι μεθυσμένος. Λοιπόν, εγώ το σκέφτηκα και θεωρώ ότι για αυτό το ποσοστό θέλω περισσότερα χρήματα. Αν είσαι ευθυμένη να δώσετε περισσότερα χρήματα, ίσως. Αλλά για τα 70.000 μπορώ να δώσω μέχρι το 21%. Εγώ είμαι εκτός. Όχι, κι εγώ. Κι εγώ είμαι εκτός. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Είναι υπερβολικό το νούμερο, θα ζαλιστεί το κοριτσάκι. Κόσα! Άστο το παραμύθι τώρα! Για τα ελευθερία. Άμα σου λέω τώρα. Πολ, αυτά είναι ιστορίες για αγρίους. Είμαι άγριος, γεια σας. Πολ. Στα τσακίδια. Τι αποκάλυψα,